Ντογάν. Τα ένα έχω να κάνω με το θέμα της μουσικής, του χορού, του θεάματος και της γλωσσάρας. Όλος αυτός ο συνδυασμός πολύ μπορούσε να πάει παρά μόνο στο Dancing with the Stars. Και παρόλο που κάποια κυρία είπε ότι εγώ είμαι παρουσιαστής wannabe και την έβρισα βέβαια γι' αυτό, δεν είμαι wannabe, εγώ είμαι πολύ αυθεντικό άτομο. Είναι μια παλιακιά που έχει ακόμη τη Βέρα στο δεξί και είναι και αδύναμος κρίκος. Για την κυρία Κρήτα. Δεν λέω ονόματα. Γιατί να είμαι αυστηρός κριτής? Όχι, έχω εντοπίσει τρία ζευγάρια που είναι καταπληκτικά. Πιστεύω να μην την πατήσω. Θα χορέψω κιόλας βέβαια. Θα κάνουμε ένα-δύο πράγματα. Καταρχήν θα χορέψουμε τις κυρίες της Επιτροπής. Εντάξει. Χαμός θα γίνει. Η Φέη να πει. Όχι, ζέσκησε. Τι την έσβεξε. Την είπε παλιά. Αυτό δεν λέει όμως. Παιδιά, πάντα λένε στην επικοινωνία το όνομα του αντιπάλου σου δεν το λες ποτέ για να μην το ανεβάσεις συμμετοχές. Δεν είναι αντιπάλος του όμως η Έλενα Κρήτα. Που έχεις μια κόντρα με αυτόν. Μα ούτε κόντρα είχαν ποτέ. Έγραψε η γυναίκα την άποψή της και την αναφέρει. Και αυτός θα πατάει μωρέ. Παιδιά δεν είχαν κόντρα όμως. Έγραψε η γυναίκα την άποψή της γιατί έχει πάντα μια ισχυρή άποψη και ο κύριος Γαβάλας είναι εξεπαραξητής. Δικαιωμάτου δεν είναι να απαντήσει και αυτό. Θα μπορούσε να απαντήσει όμως μέχρι εκεί το ότι εγώ δεν είμαι εγώ να πει, δεν το δέχομαι, είμαι αυθεντικός. Συγγνώμη, σχολιάζουμε τόση ώρα ότι τ' άκουσες στην Κρήτα, ναι. Ότι φοράει αυτό εδώ στο αυτί. Για το σκουλαρίκι, Γιώργο. Δεν το σχολιάζουμε. Και τα κούνια, παιδιά. Τώρα το είδα που ήταν διάβασμα. Μπορείτε να μου κάνετε... Εδώ, οπ. Τι είναι αυτό? Είναι πλατφόρμα. Είναι φάσο Άικο. Έβγαλε μια... Είναι φάσο Άικο. Φάσο Άικο. Και να σου πω κάτι, πήγε με τα μέσα στο show, γιατί έβγαλε φωτογραφία στο Instagram του από το μετρό που κάθεται κύριος με την τζαντούλα του και την πλατφορμή. Στο μετρό. Ναι, παιδιά. Ναι. Θα το βρούμε. Ο κύριος που γύρναγε τα απόγευμα από τη δουλειά του στην αυτιγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος. Και έτυχε να κάτσει δίπλα στο μετρό με το Λάκη Καβαλά που έχει φορέσει τα κούνια και κόκκινα σκουλαρίκια. Ωραίο είναι που πήγε με το μετρό. Τι αισθάνθηκε. Τίποτα. Δεν πήρε τον ίδιο σειρμό, πήρε άλλο σειρμό. Παιδιά. Πήγε με άλλον αέρα στο σπίτι. Ένιωσε και άλλο σειρμό. Πήρε άλλο διασυρμό. Όχι, ένιωσε ότι ζει σε μια μικρόπολη του κόσμου. Πήγε με το μετρό στο Λονδίνο στη συναυλία τη Ιριάννα. Και μπαίνει μέσα στο μετρό του Λονδίνου με τρεις φίλες τη με τσάντες από τα Harrods και παθαίνουν όλοι εγκεφαλικό. Και πήγε στην συναυλία. Να πει την άλλη, ναι. Παιδιά το σκουλάρι. Και το ανέβασε μετά στο Instagram. Με τη βούρτσα είναι στη μόδα. Είναι Γαβάλας τώρα, δεν ξέρω Γαβάλας θα μπορούσε να ξέρει. Ο Γαβάλας είναι δικιά, είναι δικιά. Εξή εσύ. Όχι. Ο Γαβάλας ξέρει όμως. Λοιπόν, εμένα πάντως δεν μου άρεσε. Για να είμαι ειλικρινής, τον αγαπώ το Λάκη. Απαντάς μέχρι ενός σημείου, δεν είχε λόγο τώρα να πει. Έτσι απαντήσεις, του περιμένεις τέτοια πράγματα να ακούσεις. Λοιπόν, προχωρούμε. Λοιπόν, τα μετανιώνει.